Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Αισθάνομαι λίγο περίεργα γιατί συνήθως παρουσιάζω βιβλία άλλων συγγραφέων. Τώρα θα μιλήσω για ένα βιβλίο που έχω γράψει εγώ. Η σύντροφός μου, η Δήμητρα, με την γνωστή αίσθηση του χιούμορ που έχει, λέει ότι αυτό είναι ασφαλής ένδειξη παλιβελισμού. Ελπίζω να μην έχει δίκιο. Έχω συγκεντρώσει κείμενα που είτε δημοσιεύθηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά, είτε εκφωνήθηκαν στο ράδιο Παρακλητής από το 1989 έως το 2010. Δεν είναι άλλο τυχαίο ότι το βιβλίο αφιερώνεται στις ακροάτριες και τους ακροατές του ράδιο Παρακλητής σε ανάμνηση εκείνων των πολύ ωραίων ημερών. Αυτά τα κείμενα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Αρμενίζουν τραβέρσο. Τραβέρσο στην ναυτική ορολογία σημαίνει πορεία ενός σκάφους αντίθετα στο ρεύμα. Βάζοντάς τα το ένα δίπλα από το άλλο, προσπάθησα να συγκροτήσω μια αφήγηση, αυτονόητα υποκειμενική και προσωπική, για το πώς βλέπω την πορεία αυτής της χώρας στα 21 χρόνια της ύστερης μεταπολίτευσης. Είναι μία πορεία η οποία έχει όλα τα χαρακτηριστικά αυτού που περιγράφει ο Αντώνιο Γκράμψη, ότι το παλιό πεθαίνει και το καινούργιο δεν έχει γεννηθεί ακόμα. Και σε αυτή τη μεταβατική περίοδο εκτιμώ ότι διαπράττουμε συσσωρευμένα κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή μία σειρά από κορυφαία λάθη που ενδεχομένως κάποια στιγμή καταλαβαίνουμε ότι τα κάναμε αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να ξαναγράψουμε την ιστορία. Η δική μου λοιπόν αφήγηση για την ύστερη μεταπολίτευση εκτιλήσεται σε τρία επίπεδα. Καταρχήν σε ένα πολιτικό επίπεδο, όπου ενώ το 1989 ο σύντομος 20ος αιώνας, όπως είχε πει και ο Χόμπς Μπράουν, τελειώνει, εμείς είμαστε αμέριμνοι στην εσωστρέφειά μας και στην δημόσια συζήτηση περί των σκανδάλων Κοσκοτά και των ερωτικών περιπετειών του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν έχουμε καταλάβει τίποτα πολιτικά ότι είμαστε πια σε έναν μεταψυχροπολιτικό κόσμο, με αποτέλεσμα όταν αρχίζουν στη γειτονιά μας να εμφανίζονται προβλήματα, να λειτουργούμε όχι απλώς ανοήτως και βλακωδός, το θεωρώ μάλλον επιλική χαρακτηρισμό, αλλά με όρους εθνικής προδοσίας. Με άλλα λόγια, η μακεδονοποίηση της πολιτικής μας ζωής, τότε επιτρέψαμε σε μητροπολίτες να διαμορφώνουν εξωτερική πολιτική, το ότι εξοπλίσαμε, σας τα είπα πάρα πολύ καλά, ο Σταύρος ο Τζίμας παρακρατικούς για να σκοτώνουν στην Αλβανία, το ότι οι ιερείς μας ευλόγησαν τα τιμημένα μπερέ των συμμοριών του Αρκάν και του Σέσελη, να μην συνεχίσω αυτό το κατάλογο, είναι πολύ μεγάλος και είναι και αργά κιόλας, δείχνουν ότι πολιτικά όχι απλώς δεν κατανοήσαμε τίποτα, αλλά ότι εισήλθαμε στην μεταψυχροπολεμική εποχή παντελώς απροετοίμαστη και αυτοκαταστροφική. Ταυτόχρονα, σε ένα άλλο επίπεδο πέρα από το πολιτικό, στο ιδεολογικό επίπεδο, διαμορφώθηκε και παγιώθηκε στην ύστερη μεταπολίτευση κάτι το οποίο αποκαλώ ως καταστροφική ιδεολογία της μεταπολίτευσης, που πάρα πολύ συμπυκνωμένα κατά την άποψή μου πάντα συνοψίζεται σε ένα τρίπτυχο. Στην επικράτηση του ακραίου ατομικισμού και του συντεχνιασμού, στην απαξή, αυτό είναι το πρώτο μέρος του τρίπτυχου,
στίχου. Το δεύτερο είναι η απαξίωση της εργασίας ως κοινωνικής αξίας. Και το τρίτο είναι το ιδεολόγημα ότι για οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο πάντοτε φταίνε οι ξένοι, πάντοτε φταίνε οι άλλοι, εμείς δεν φταίμε ποτέ. Αυτή η ιδεολογική επικράτηση οδηγεί την αφήγησή μου σε ένα τρίτο επίπεδο, στο επίπεδο το ανθρωπολογικό. Θεωρώ και το υποστηρίζω σε αρκετά κείμενα ότι λόγω ακριβώς αυτής της πολιτικής που ακολουθήσαμε, ακριβώς λόγω της ιδεολογίας που προσπάθησα να περιγράψω, σε ανθρωπολογικό επίπεδο έχουμε οδηγηθεί σε μία πολύ επικίνδυνη μετάβαση. Μας αρέσει, και εδώ μπαίνει πια η κοινωνική ψυχολογία, να φεύγουμε από την πραγματικότητα, να δημιουργούμε δικές μας εικονικές πραγματικότητες και ως ένα τέτοιο παράδειγμα αναφέρω την εικονική πραγματικότητα του αντιμνημονίου που πολύ συμπυκνωμένα την χαρακτηρίζω ως μια αριστεροδέξια συμμαχία η οποία λέει ότι για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα φταίει το μνημόνιο, το δούνου του, η Ιένα Μέρκελ, ο Όιρεν και οποιοδήποτε θέλει ξένο επώνυμο. Για την κατάσταση που φτάσαμε σήμερα εδώ δεν φταίει κανένας ντόπιος Έλληνας. Φταίνει οι ξένοι. Η αφετηρία αυτού του πράγματος, είναι το ανέφερε λίγο και ο Παναγιώτης, είναι η περίφημη θεωρία ότι η Ελλάδα είναι έθνος ανάπτυχων, την οποία ανέπτυξε ο Αλής του Μνήμης, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Χρήστος Αρτζετάκης. Συγχωρείτε, Αλής του Πολιτικής Μνήμης, ήθελα να πω, που ξέρει και μία λέξη. Και βέβαια, ως ένα παράδειγμα για αυτήν την απόδραση σε εικονική πραγματικότητα η οποία μας διακρίνει, αναφέρω στο βιβλίο ένα εξαιρετικό ιστορικό παράδειγμα που έχω δανειστεί από τον Γιάννη Κολιόπουλο και το βιβλίο του Δυτικά της ΕΔΕΟ, ο οποίος περιγράφει πως στις αρχές του 20ου αιώνα, το 1906, ένας δυτικοθρεμένος γόνος καλής αστικής οικογένειας της Αθήνας, ο Πάβλος Μελάς, που όλη τη ζωή φορούσε κουστούμια ή τη στρατιωτική στολή, πέταξε το δυτικό κουστούμι, πέταξε τη στρατιωτική στολή και αποφάσισε να γίνει Μακεδονομάχος φορώντας φουστανέλα. Και 1904, με ευχαριστώ, Βασίλη. Ύστερα από λίγους μήνες, χωρίς να έχει πετύχει τίποτα σε επίπεδο στρατιωτικών επιχειρήσεων, σκοτώθηκε από τους Τούρκους σε μία σύγκρουση. Άρα φανταστείτε τι σημαίνει, ποια ιδεολογία πρέπει να κουβαλάς στο μυαλό σου, αντί να πιστέψεις ότι το πρόβλημά σου μπορεί να επιλυθεί με την ανόρθωση της χώρας, όπως έγινε λίγα χρόνια αργότερα όταν η Θεσσαλονίκη ελευθερώθηκε από τον ελληνικό στρατό, τον τακτικό στρατό και όχι από τα κάθε είδους ανταρτικά σώματα, όταν σκέφτεσαι ότι δεν χρειάζεται να πειθαρχήσεις, αρκεί να φορέσεις φουστανέλα και να λύσεις όλα σου τα προβλήματα καταγγέλλοντας τους ξένους. Με βάση αυτά τα τρία επίπεδα της αφήγησής μου, το πολιτικό, το ιδεολογικό και το ανθρωπολογικό, είναι αυτονόητο να τίθεται το ερώτημα εάν υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ. Αυτός είναι ο τίτλος του τελευταίου κειμένου του βιβλίου, με τη διαφορά που προσθέτω ένα ερωτηματικό. Αν δεν ήταν αισθητικά άσχημο, θα πρόσθετα πάρα πολλά ερωτηματικά, διότι πραγματικά δεν έχω καμία απάντηση επί του θέματος.
Η μόνη επισήμανση την οποία κάνω είναι ότι πραγματικά πολλές φορές βλέπουμε ότι η σύγχρονη Ελλάδα συμπεριφέρεται όπως ο Ιαννός, όπου σε ένα ενιαίο σώμα συνυπάρχουν δύο διαφορετικά πρόσωπα. Το ποιο από τα δύο πρόσωπα θα επικρατήσει, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι δεδομένο, είναι ζητούμενο. Και εκείνο που